Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παράκη. Καλημέρα στο βέβαιο. Δεν είναι παράλογο να έχουμε διόδια στην περιοχή? Είναι παράλογο, είναι προφανώς είναι παράλογο. Όμως, άνοιξε ο δρόμος. Υπεγράφει. Δεν ήταν άνοιξε ο δρόμος, κύριε Παράκη. Ο δρόμος άνοιξε όταν έγινε η σύμβαση του 2006 και η αναθεώρησή της το 2013. Μάλιστα, ας πούμε ότι φταίνει η προηγούμενη. Δεν ολοκληρώσω. Μάλιστα. Αυτό που εμείς έχουμε δεσμευτεί είναι ότι δεν θα τοποθετηθούν ούτε πλευρικά ούτε με τοπικά διόδια στην περιοχή. Ο στόχος ο δικός μας, και αυτό το κάνουμε πράξη, είναι να φύγουν και τα τοπικά διόδια που υπάρχουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Γι' αυτό βγήκε και ο διαγωνισμός των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων πριν λίγες μέρες. Στάθηκαν. Είσαστε κατηγορηματικός, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα... γιατί η διάταξη, η υπουργική απόφαση μιλάει ότι υπάρχει ενδεχόμενο υπερβαλλοντική μελέτη. Ναι, ναι. Όταν έχεις μία σύμβαση, για να ολοκληρωθεί σύμβαση και να μην γυρνάει η χώρα λεφτά πίσω και στους δανειστές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλεις να κάνεις μερικές ενέργειες όπως αυτή που έγινε χθες. Δηλαδή, έπρεπε να βγει η περιβαλλοντική αδειοδότηση για να περάσουμε στην φάση της λειτουργίας, σύμφωνα με τη σύμβαση. Οι συμπολίτες μας, που είναι εκεί και ο Δήμαρχος, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο συζήτηση με αυτά που περιλαμβάνει η σύμβαση να μην γίνουν. Και δεν είναι τα διόδια μόνο. Είναι ότι και η λύση που είχε δοθεί τότε για τη γέφυρα Καλυφτάκη και ο κυκλικός κόμβος στην Βαρυμπόδη είναι έργα τα οποία δεν είναι η υπέρτιστη λύση που πρέπει να έχουμε στην περιοχή. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν όλες οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις σύμφωνα με τη σύμβαση και να περάσουμε στην περίοδο λειτουργίας. Άρα λοιπόν είσαστε κατηγορηματικός ότι διόδια στην περιοχή δεν θα μπουν. Δεν θα μπουν με τοπικά και πλευρικά διόδια στην περιοχή. Μάλιστα, αυτό είναι μια δέσμευση. Είναι ξεκάθαρο. Είναι μια δέσμευση. Όχι. Και το κρατάμε. Συνεχίζω. Και όταν μπουν ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια, το σύστημα αυτό, ακόμη και τότε οι κάτοικοι των Δήμων που έχουμε ανακοινώσει, δηλαδή των Δήμων Αφιδνών και Φυσιάς, Διονύσου και Οροπού, θα έχουν εξαίρεση από την... Μισό λεπτά, γιατί κάτι το οποίο όμως δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές. Θα εξαιρεθούν και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Και της Κηφισιάς. Άρα τι, αυτοί δηλαδή θα χρεώνονται με κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι που δεν είναι της Κηφισιάς? Οι υπόλοιποι βεβαίως θα χρεώνονται. Σε ποιο ύψος στην Κηφισιά? Στον Άγιο Στέφανο? Προφανώς αυτό λέει η σύμβαση. Άρα για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι θα μετακινούνται, στην Κηφισιά θα υπάρχουν και καινούργια διόδια. Ναι, η άλλη λύση, ξέρετε, είναι να γυρίσουμε μερικά δισεκατομμύρια πίσω, κύριε Παπαδάκη. Ναι, εντάξει, αλλά... Ναι, ναι. Υπάρχει πρόβλεψη μόνο για τους κατοίκους των όμορων περιοχών. Άρα λέτε ότι για τους κατοίκους των περιοχών αυτών δεν θα υπάρξει επιβάρυνση, αλλά για όλους τους υπόλοιπους θα γίνει πιο ακριβή μετακίνηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, η μετακίνηση, κύριε Παπαδάκη, είναι ήδη ακριβή. Θα γίνει ακριβότερη. Όχι, δεν θα γίνει ακριβότερη. Ναι, λέτε εσείς με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Εγώ λέω ότι αν δείτε τις τιμές χρεώσεων από την αρχή του αυτοκινητόδρομου μέχρι εκεί που υπάρχουν τοπικά διόδια, υπάρχει χρέωση και σε όποιες περιοχές της χώρας προβλεπόταν να γίνει σταθμός διοδίων και δεν έχουν μπει, αυτά τα αποζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή πάλι. Αυτό γίνεται από τότε που ξεκινάει. Οι χρεώσεις θα ξεκινάνε κύριε Υπουργέ, θα ξεκινούν από την Κηφισιά, μετά Βαρυμπόπη και τα λοιπά, θα υπάρχουν σε κάθε έξοδο αναλογικά διόδια, αυτό που λέτε. Να σας ξαναπώ. Δεν θα εγκατασταθούν σταθμοί με τοπικών διοδίων, ούτε πλευρικών. Όχι. Και ο στόχος μας είναι, μόλις γίνει το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα, να ξυλωθούν και οι άλλοι σταθμοί των τοπικών διοδίων. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να... Άρα κακώς θα λεπώ τις πόλεις μας. Μάλιστα, θα δούμε τώρα...
Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Έχουμε φύγει από αυτό.